με Κώστα Χαρίση στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Να τον καλημερίσουμε. Κώστα, τι κάνεις? Καλημέρα σας. Είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Τόσο χιόνι έχεις ζήτησε στη Θεσσαλονίκη στα χρόνια που είσαι εδώ? Νομίζω πάλι πριν από κάνα μήνα, σύμφωνα δύο μήνες, αρχές του χρόνου πάλι κάποιος ήταν. Είχε ρίξει, ναι, χιονάκι πάλι, έχεις δίκιο. Απλά τώρα ρίχνει πάρα πολύ και στο κέντρο της πόλης που βρισκόμαστε εμείς. Το ζούμε έτσι πιο έντονα. Είναι διαφορετικό, είναι ωραία εικόνα. Βέβαια δημιουργεί κάποια προβλήματα, αλλά είναι ωραία εικόνα. Έτσι. Πολύ ωραία ήταν η εικόνα του Άρη το Σάββατο. Μέσα στο γήπεδο της Πηλέας και ήταν μια νίκη που έδωσε χαρά στον κόσμο. Φαντάζομαι έδωσε χαρά και σε εσάς που την κατακτήσατε. Σίγουρα. Ήταν δύο εβδομάδες με πολύ άγχος για πολλά παιδιά. Δουλέψαμε όμως συγκεντρωμένα, δεν αφήσαμε την έπαση να μπει μέσα στα αποδυτήρια. Για 15 μέρες δουλέψαμε συγκεντρωμένα για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Και νομίζω μας δικαίωσε. Δίνει ακόμα μεγαλύτερη, είναι ακόμα μεγαλύτερη η αξία της νίκης με δεδομένο ότι καταφέρατε να την πάρετε μέσα σε μια εβδομάδα δύο φορές απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις αυτός που χάνει στο πρώτο παιχνίδι κάνει τα πάντα για να κερδίσει στο δεύτερο. Παρ' όλα αυτά ο Άρης κατάφερε και πήρε δεύτερη συνεχόμενη νίκη μέσα στην έδρα του ΠΑΟΚ. Ναι, η γνώμη μου είναι ότι ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε πολύ καλύτερος και πιο συγκεντρωμένος στο δεύτερο παιχνίδι, άσχετα εάν είχαμε μια διαφορά 10 πόντων. Η διαφορά ήταν ότι βάλαμε πολύ κρίσιμα σουτ και στο τέλος όταν ο ΠΑΟΚ έκανε την αντιπίεση είχαμε μια διαφορά ασφαλείας. Και οι δύο ομάδες δείξαμε νομίζω καλύτερο πρόσωπο στο δεύτερο παιχνίδι. Και οι δύο ομάδες. Ναι, σαφέστατα παίχτηκε καλύτερο μπάσκετ στο δεύτερο παιχνίδι και ήταν και πολύ πιο εύστοχοι, ειδικά ο Άρης, στο δεύτερο μάτς. Και έχω την αίσθηση ότι ήταν και το καλύτερο εκτός έδρας μάτς που έκανε ο Άρης. Ναι, με τη μόνη διαφορά από τα υπόλοιπα παιχνίδια ότι ήμασταν συγκεντρωμένοι και με ουσία. Δηλαδή είχαμε βάλει ένα στόχο και προσπαθούσαμε να φτάσουμε σε αυτό το στόχο. Είχατε και ένα πλεονέκτημα, ένα εκπληκτικό Βεζένκο βέβαια για 30 λεπτά, έτσι. Ναι, το παιδί αυτό έχει τρομερό χαρίσμα, έκανε πράγματα του και θάματα. Φυσικά στην επίθεση ήταν μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας. Παράλληλα, έτσι διαβάζοντας πιο ειδικούς στο μπάσκετ, γιατί εμείς δεν το παίζουμε ειδικοί, τα καθοριστικά σημεία του παιχνιδιού που αναφέρουν είναι ένα, η άμυνα που έπαιξε ο Άρης, η άμυνα ζώνης που επέλεξε από το δεύτερο δεκάλεπτο και έπειτα, αλλά και η δική σου παρουσία κάτω από τα καλάθια, κυρίως στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Εκεί που ο Άρης απέκτησε μια συνέχεια και πήρε και μια διαφορά στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Όχι, νομίζω ότι εκτός από το θέμα Βεζένκοφ που είναι κάτι το ξεχωριστό, δεν πρέπει να αναφερόμαστε σε πρόσωπα. Όλα τα παιδιά μπήκανε μέσα, δώσανε τον καλύτερό τους σε αυτό. Το αποτέλεσμα είναι συνολικό. Η νίκη δεν χρεώνεται σε έναν παίκτη συγκεκριμένα. Όλοι οι παίκτες και οι προπονητές κάνουν σωστά τη δουλειά τους με αποτέλεσμα να φτάσουμε στην πολυπόστη νίκη. Φέτος είναι λίγο περίεργη, έχω την αίσθηση, χρονιά για σένα, έτσι. Με όλα όσα έγιναν στο ξεκίνημα, την παραμονή σου τελικά στην ομάδα και το γεγονός ότι κατάφερες να κερδίσεις και τον κόσμο, που τη φαίνεται και τον προπονητή σου και τους συμπαίκτες σου βέβαια. Εντάξει, νομίζω για τους συμπαίκτες δεν τίθεται από την αρχή ζήτημα και θέμα. Σε πείσμωσε κατά κάποιο τρόπο αυτή, δεν θα πω αμφισβήτηση, γιατί δεν ήταν αγωνιστική, έχω την αίσθηση, οι λόγοι που το καλοκαίρι σου ζητήθηκε να λύσει το συμβόλαιό σου. Εντάξει, ήταν όντως μια περίεργη χρονιά, δεν μου είχε ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο. Προσπάθησα να μείνω συγκεντρωμένος στη δουλειά μου σαν επαγγελματίας. Θεωρώ ότι πάνω απ' όλα ένας αθλητής πρέπει να έχει ήθος. Δεν είμαστε ούτε σε ηλικία ούτε σε θέμα χαρακτήρα σε επίπεδο να κάνω καραγκιουζιλίκια. Από εκεί και πέρα φαντάζομαι και ο προπονητής και η διοίκηση και οι συμπαίκτες μου καταλάβανε τι άνθρωπος είμαι και σιγά σιγά μπόρεσα και τους κέρδισα. Και το καλό είναι ότι πέρα από το γεγονός ότι τους κέρδισες εσύ και νομίζω είναι μια ηθική ανταμοιβή υπάρχει για σένα, το καλό είναι ότι κερδίζει και ο Άρης, γιατί υπάρχει μια ακόμα πολύ καλή επιλογή κατά τα καλάθια. Εντάξει, είναι μια επιλογή, δεν ξέρω αν είναι καλή ή κακή, αυτή τη στιγμή αυτή υπάρχει. Προσπαθώ να βοηθήσω, να βάλω και εγώ το χέρι μου όσο μπορώ,
να παίρνουμε τις νίκες, γιατί όσο κερδίζει η ομάδα φαινόμαστε όλοι. Αν η ομάδα αρχίζει και χάνει, δεν ασχολείται κανένας. Ίσα ίσα που ασχολείται αρνητικά. Mm-hmm. Ο Άρης πλέον είναι στην τέταρτη θέση, Κώστα. Και μάλιστα με 2 βαθμούς διαφορά από την πέμπτη ΑΕΚ. Δεν έχει βέβαια τελειώσει κάτι. Υπάρχουν δύσκολα παιχνίδια στη συνέχεια. Έχω την αίσθηση όμως ότι έχετε δώσει στον κόσμο το δικαίωμα να πιστεύει και να ονειρεύεται ότι μπορεί η φετινή ομάδα να πετύχει αρκετά πράγματα. Ο κόσμος φυσικά και έχει το δικαίωμα να ελπίζει και να πιστεύει και να χαίρεται. Εμάς όμως το κομμάτι της δουλειάς μας είναι να σκεφτόμαστε πάντα την αυριανή μέρα, το αυριανό παιχνίδι, και να μην κοιτάμε μπροστά πριν τα play-off, τέλος πάντων, να έρθουν και να είναι ουσία. Mm-hmm. Πρέπει να σκεφτούμε την πορεία μας εβδομάδα-εβδομάδα, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να παίζουμε τον ίδιο τρόπο, να μείνουμε στο ομαδικό παιχνίδι και να μην γυρίσουμε σε ατομικά στοιχεία. Και στο τέλος ελπίζω να πάνε όλα καλά. Mm-hmm. Μια που το λες εβδομάδα με εβδομάδα, υπάρχει ένα δεύτερο συνεχόμενο πολύ δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι. Ο Απόλλων Πατρών είναι μια ομάδα που ειδικά μέσα στην έδρα του αποδίδει πολύ καλό μπάσκετ. Ναι, και εκτός αυτού είναι και η Πάτρα είναι μια έδρα, εντάξει δεν θα πω παρόμοια με του ΠΑΟΚ, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη έδρα. Ξέραμε ότι συνέχεια των παιχνιδιών είναι 3 παιχνίδια, δεν είναι 2. Μπορεί να αλλάζει ο αντίπαλος, αλλά το επίπεδο δυσκολίας είναι παρόμοιο. Ξέρουμε ότι η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει. Συνεχίζουμε και αυτή τη βδομάδα πολύ συγκεντρωμένα. Ελπίζουμε να έχουμε και τον Τόμας μαζί μας και να πάμε να πάρουμε και μια νίκη εκτός έδρας, αν μπορούμε. Είναι νομίζεις κλειδί το μάτς αυτό για την τετράδα? Κάθε μάτς είναι κλειδί για οποιοδήποτε στόχο. Αυτό είναι το απλά το επόμενο μάτς. Πρέπει να είναι αυτό που λέω συνέχεια, να είμαστε συγκεντρωμένοι. Και αυτό που λέω και στα παιδιά συνέχεια. Mm-hmm. Στην Πηλαία ήσταν συγκεντρωμένοι, αν εξαιρέσουμε ίσως το τελευταίο δίλεπτο, τρίλεπτο, εκεί φοβήθηκες ενδεχομένως ότι μπορεί να γυρίσει το μάτς, γιατί ο ΠΑΟΚ φέτος έχει πάρει 4-5 παιχνίδια έτσι, δηλαδή να χάνει 7-8 πόντους 2 λεπτά πριν το τέλος και να τα παίρνει στο τέλος με ένα σουτ. Το φοβήθηκες λίγο το παιχνίδι? Ακριβώς για αυτό το λόγο νομίζω όλοι μας λίγο το φοβηθήκαμε. Ο ΠΑΟΚ έχει δείξει αυτό το χαρακτήρα φέτος, είναι μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα και δείχνει και χαρακτήρα στο τέλος. Όλοι το φοβηθήκαμε, αλλά ευτυχώς δεν έγινε. Πλέον θες να στείλεις ένα μήνυμα και στον κόσμο του Άρη, νομίζω ήταν και στο πλευρό σου και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ήταν νομίζω φοβερή ατμόσφαιρα στο Αλεξάνδριο. Τι να περιμένουν από εσάς πλέον? Οι φύλαθλοι τουλάχιστον από εδώ και πέρα στο υπόλοιπο της χρονιάς, γιατί υπάρχει αφισβήτηση και θα υπάρχει μέχρι ο Άρης να επιστρέψει εκεί που πραγματικά του αξίζει να είναι, ο κόσμος να δείξει λίγο εμπιστοσύνη στη φετινή ομάδα, να έρθει στο πλευρό μας, να βοηθήσει όπως αυτός μπορεί, χωρίς έκτροπα, και να μπορέσουμε να πάρουμε όσο δυνατόν περισσότερες νίκες στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Και φυσικά να έχουμε μια αξιόλογη παρουσία και στο play-off. Μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Ανάλογες εμφανίσεις όπως αυτή του Σαββάτου για την ομάδα και βέβαια νίκες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκες το ελπίζω για όλους μας. Για όλους, βέβαια, βέβαια. Να είσαι καλά, Κώστα. Να είστε καλά. Καλημέρα.